Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και βεβαίως οι διεθνείς αγορές στράφηκαν εναντίον της Ελλάδος. Γι' αυτό η Πορτογαλία δανείζεται με 2 και 3 μονάδες λιγότερο από εμάς και η Ιρλανδία το ίδιο και η Ισπανία το ίδιο. Γι' αυτό τρέχουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ο αξιότιμος κύριος Υπουργός που παρευρίσκεται σήμερα στην αίθουσα και άλλα στελέχη και ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω πως πηγαίνουν προς λάθος κατεύθυνση. Μας διαφημίσατε το ταξίδι. Πήγατε στη Γερμανία, υπογράψατε τις φρεγάτες. Μας διαφημίσατε το ταξίδι στην Αμερική. Πήγατε στην Αμερική, συζητάτε κρυφά με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Υπουργό των Εξωτερικών για τα θέματα των Σκοπίων. Τι πήρατε? Διότι η δραματική τόνη των συζητήσεων του Πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι ήρθατε με άδεια χέρια. Και αν πάτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι άλλα μέτρα θα φέρετε? Αντέχει η ελληνική κοινωνία? Φέρατε ένα νομοθέτημα. Το μόνο που δεχτήκατε ήταν αυτό που σας είπε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Διαγερμός. Δηλαδή, να δώσετε κίνητρα να έρθουν τα λεφτά που με τη δική σας πολιτική έφυγαν στο εξωτερικό. Τα 10 έως 15 ευρώ. Εσείς όμως, βάζοντας την ηθική πάνω στην πολιτική, κατηγορούσατε τον κύριο Λογοσκούφη και τη Νέα Δημοκρατία ότι φέρνει τα χρήματα με κίνητρα σε ελληνικές τράπεζες από ακρίνομες δραστηριότητες. Στην καλύτερη περίπτωση λοιπόν αυτό το οποίο εσείς σήμερα ζητάτε είναι να έρθουν τα χρήματα από φοροδιαφυγή. Αλλά είναι και άλλες ακρίνομες δραστηριότητες όπως είναι το τράφικινγκ, όπως είναι η διακίνηση γυναικών, όπως είναι τα ναρκωτικά, όπως είναι η διαφθορά στο δημόσιο. Λοιπόν, δεν μπορείτε να έχετε άλλη ρητορία πριν, άλλη ρητορία μετά. Και πώς μπορεί να είστε αξιόπιστοι, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε αυτή τη ρητορία προεκλογικά. Θα σας διαβάσω 2 δηλώσεις και κλείνω με αυτό. Γεώργιος Παπανδρέου. Ημερομηνία 30/9/2009. Δηλαδή 4 μέρες πριν από τις εκλογές. Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με πάγωμα μισθών και συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος. Η Νέα Δημοκρατία πρόσφατα πάγωσε τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν πάνω από 1.700 ευρώ. Προφανώς αυτοί θεωρούν ότι ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει 1.700 ευρώ, είναι πλούσιος. Αυτό είναι για μας δείγμα μιας άλλης φιλοσοφίας. Να παγώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτή είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Και ο κ. Παπακοσταντίνου, μία μέρα μετά, ή μία μέρα πριν, 29/9/2009, δεν έχει βγει ποτέ καμιά οικονομία από την ύφεση, αφαιρώντας πόρους από την οικονομία, παγώνοντας τους μισθούς και αφαιρώντας τους φόρους. Είναι μια συνταγή καταστροφής. Μιλάτε για τον εαυτό σας. Μόνο ως αυτοκριτική για την πολιτική σας 5 μήνες μετά μπορεί να θεωρηθεί αυτή η δήλωση. Και αν αυτό πιστεύατε τότε, σήμερα κάνετε λάθος πολιτική. Αν μας κοροϊδεύατε τότε, ζητήστε συγγνώμη σήμερα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ακολουθεί ο κύριος Αντώνιος Κυλάκος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 6 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Έχετε το λόγο. Παρά τις επιμέρους διαφορές, βλέπω σύμπλευση στα βασικά ζητήματα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σε ποια ζητήματα υπάρχει ενιαία αντίληψη και πολιτική από τα 3 κόμματα. Πρώτα, κύριε, πώς τοποθετούνται για τις αιτίες της κρίσης. Παρακολουθούμε. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ λέει ότι η αιτία της κρίσης είναι η κακή διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία φορτώνει ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ διότι τεχνητά αύξησε τα χρέη, το δημόσιο χρέος και κυρίως τα ελλείμματα, και αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τους κερδοσκόπους να πιέζουν με υψηλότερα επιτόκια. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τα ρίχνει και στους ΜΕΝ και στους ΔΕ. Και οι τρεις μαζί τα βάζουν με τη Γερμανία, τα βάζουν με τους κερδοσκόπους, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και οργανισμούς που βρίσκουν την ευκαιρία να ζητάνε υψηλότερα επιτόκια. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Υπήρξε η κερδοσκοπία, είναι αποτέλεσμα της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα. Βρίσκουν ευκαιρία
τράπεζα, είτε αμερικάνικη, είτε γερμανική, είτε γαλλική, δεν θα αρπάξει την ευκαιρία για να κερδοσκοπήσει και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Πορτοκαλίας και σε βάρος όλων των χωρών. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Τι κρύβεται επιμελώς και από τα τρία κόμματα? Ότι η οικονομική κρίση οφείλεται στο σύστημα. Το κοινωνιο-οικονομικό σύστημα που ζούμε. Δεν οφείλεται, δεν είναι ζήτημα μόνο ελληνικό. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την βαθύτερη αιτία. Θα έρχομαι κρίσεις, είχαμε και στο παρελθόν και θα έχουμε και καινούργιες κρίσεις στο μέλλον. Άρα η αιτία είναι πώς λειτουργεί το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ο καπιταλισμός και στη χώρα μας και διεθνώς. Τι συνέπειες έχει τώρα αυτό? Συνέπειες είναι στην κουβέντα μας να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε. Γι' αυτό όλη η κουβέντα γίνεται και οι φραστικές επιθέσεις και μέσα στην αίθουσα κατά της Γερμανίας ή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Από αυτό προκύπτει και το ποια είναι η διέξοδος από αυτά που είπα. Εάν κάποιος αθώνει το σύστημα το κοινωνικο-οικονομικό που ζούμε και λέει ότι ο μόνος δρόμος είναι αυτό το σύστημα, θα επιδιώξει λύσεις οι οποίες αναπαράγουν αυτό το σύστημα. Θα φορτώσει τα βάρη στο λαό και η όποια ανάπτυξη, την όποια ανάπτυξη θα την εναποθέσει στους επιχειρηματίες. Και αυτό πράττει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Όλα τα βάρη στο λαό. Και δεν είναι μόνο αυτά τα βάρη. Θα έχουμε και το Μάιο, μπορεί να έχουμε και νωρίτερα, θα έχουμε και στο μέλλον. Όλες αυτές οι αρχές, με την ευκαιρία θέλω να πω, όλες αυτές όλα αυτά τα πακέτα και όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές για τις οποίες γίνεται λόγος, έχουν προαποφασιστεί. Όποιος ανατρέξει στα ντοκουμέντα της Λισαβόνας θα βρει ότι προθέσεις και σοσιαλιστών και δεξιών στην Ευρώπη είναι αυτά τα μέτρα, μόνο που τώρα λόγω οικονομικής κρίσης επιταχύνονται. Βαθαίνουν πιο γρήγορα. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ πέρα ότι είναι ευκαιρία να περάσουν μέτρα που θα τα πήγαιναν πιο μαλακά σε βάθος χρόνου. Και ρωτάω, τι σχέση έχει με τα ταμεία της χώρας οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις? Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Θα εισπράξει περισσότερα χρήματα το κράτος από τις αλλαγές? Ευκαιρία είναι να ανατρέψουμε το ασφαλιστικό, να ανατρέψουμε το εργασιακό. Να περάσει το σύνολο της πολιτικής πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Για να κερδίσει περισσότερο ο επιχειρηματίας. Αυτός είναι ο στόχος. Και βεβαίως να βρεθούν και χρήματα για να πληρώσουμε τα χρέη μας. Όποιος όπου αποτανθούμε για βοήθεια και όπου αποτανθήκαμε για οικονομική βοήθεια ή στήριξη οικονομική ή πολιτική στήριξη, βάζουν όρους. Όρους γίνεται πιο σκληρή απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν ζήτησε η Μέρκελ. Αυτό δεν ζήτησε ο Σαρκοζή. Αυτό δεν ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ζητάει ο Ομπάμα που τον επισκεφθήκαμε, πέρα από τα ανταλλάγματα, γιατί υπάρχουν και ανταλλάγματα και εδώ είναι και οικονομικά ανταλλάγματα και εξοπλισμών και λοιπά, και ανταλλάγματα ίσως που αφορούν τα εθνικά μας θέματα και υπέραν του Ατλαντικού σύμμαχοί μας. Στην Ευρώπη πιέζουν την Ελλάδα να προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο στη λογική της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Κάνατε το πρώτο βήμα. Τα σκληρά μέτρα σε βάρος του λαού. Για να μειωθεί το κόστος. Το δεύτερο είναι, πέρα από τα άλλα πακέτα που θα έρθουν σε βάρος των εργαζομένων, είναι η αναπτυξιακή σας πολιτική. Γι' αυτό δεν υπάρχουν χρήματα. Στο όνομα της ανάπτυξης. Για τους επιχειρηματίες τους μεγάλους. Θα υπάρχει και νόμος για τα κίνητρα, πιστεύω. Ήδη με το φορολογικό κατεβάζετε το φόρο στο 20% για τους επιχειρηματίες από 25%. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και μια κουβέντα για την αγροτική πολιτική, γιατί έγινε λόγος. Δεν αρκεί να περιγράφουμε, όπως άκουσα, ποια είναι η κατάσταση στην αγροτιά. Ότι ξεκληρίζονται οι αγρότες. Θα πρέπει να λέμε σε αυτή την αίθουσα την αλήθεια, ότι υπάρχει μια
αγροτική πολιτική η οποία καταστρέφει τους αγρότες και βοηθάει τους υπεροβιομήχανους. Αυτή είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Και όχι μόνο κουβέντες και ρητορικά σχήματα για την κακή Ευρώπη. Αν είναι κακή η Ευρώπη, να πάει, όσοι το υποστηρίζουν αυτό, να πάνε στην λογική της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δραχμή, ανάπτυξη όπως την καταλαβαίνουμε εμείς, προς φιλολαϊκή κατεύθυνση κλπ. Πρέπει λοιπόν, καταλήγοντας, να πω ότι η συνεννόηση και η κοινή κατεύθυνση, συνεννόηση εισαγωγικά, είναι άτυπη συνεννόηση, και η κοινή κατεύθυνση των τριών μεγάλων κομμάτων στρέφεται κατά των λαϊκών συμφερόντων. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Δυστυχώς, δίπλα στην κυβέρνηση στέκονται συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ενός κινήματος ώστε να μπορέσει να βάλει φραγμό. Όμως θα τα πληρώσει και η σημερινή κυβέρνηση, αυτό πιστεύουμε, όπως και όλα τα κόμματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πάλι το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριο Αντώνιο Σκυλάκο. Και πριν εισέλθουμε στον δεύτερο κύκλο της επερώτησης, με ομιλητή πρώτο τον κύριο Αϊβαλιώτη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας, αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου του Κοινοβουλίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 42 μαθήτριες και μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας Κοζάνης, το τρίτο τμήμα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σαϊβαλιώτης έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνήθως δυσκολεύομαι να αντιληφθώ την κριτική του ΚΚΕ προς τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Νομίζω ότι προσπαθεί να βγάλει από τη μίγα ξύ και δεν θα σχολιάσω τίποτα από αυτά που είπε ο αγαπητός συνάδελφος. Τώρα μιλάω από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. Κάποιες φορές τοποθετούμε από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας. Και το κάνω αυτό γιατί όχι μόνο επειδή το ΠΑΣΟΚ λείπει, αλλά και επειδή είναι γνωστό ότι καλύπτουμε το χώρο από την δεξιά μέχρι τις παρυφές της δημοκρατικής αριστεράς. Έτσι και αλλιώς ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι μπροστά. Μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάνατε την παρομοίαση με το πιστόλι πάνω στο τραπέζι, σωστά? Να πείτε στην κυρία Μέρκελ ότι υπάρχει μια γνωστή ελληνική ταινία η οποία λέγεται «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω». Θα καταλάβει αυτή τη γλώσσα η κυρία Μέρκελ, θα καταλάβει. Πείτε της τον τίτλο και θα αντιληφθεί τι εννοούμε. Αυτό περιμένει ένας λαός από την κυβέρνησή του, να προασπίζει τη χώρα όταν δέχεται τις επιθέσεις και να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που έχει. Μπορεί πραγματικά το ΠΑΣΟΚ να έκανε κάτι τέτοιο? Εδώ επί 6 μήνες είμαστε σε ένα ρινγκ και μας γρονθοκοπούν ακόμα και μαθητευόμενοι μποξέρ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είμαστε όμως μια χώρα η οποία δεν είναι τυχαία. Επιτρέψτε να σας πω, μια και μιλάμε με όρους box, ότι είμαστε μια χώρα η οποία είναι βαραίων βαρών. Είναι μια χώρα που έχει μεγάλη γεωστρατηγική αξία, έχει άφθονους φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και πολύ πετρέλαιο στον πάτο του Αιγαίου. Είμαστε ανάμεσα στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου από πλευράς εισοδήματος. Αυτό λέει η μελέτη του ΟΣΑΡΑ. Σημαίνει ότι έχουμε ενδιαφέρον για τις χώρες που πουλάνε προϊόντα κάθε είδους. Έχουμε βαριά και πανάκριβα εξοπλισμένες ένοπλες δυνάμεις, αλλά περιέργως δεχόμαστε γροθιές από πολιτικούς νάνους, όπως είναι, και δεν έχω αντανακλαστικά συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ, και τρίτης κατηγορίας ευρωϋπάλληλοι που έρχονται στην Ελλάδα και μας κάνουν τους ελεγκτές. Ή κάποιοι άλλοι ανεκδίκητοι που κάνουν τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα, δίκαιο ο ελληνικός λαός αισθάνεται πικραμένος, γιατί κρίνει ότι δεν είχε την υπεράσπιση από την κυβέρνηση όφιλε να έχει. Και όχι μόνο αυτό, αισθάνεται και βαθιά αντικειμένος από τα αντιλαϊκά, άγρια και άδικα φορολογικά μέτρα, τα οποία και τελειωμό δεν έχουν. Ακούμε ότι θα μπουν τώρα και ταμιακές στις λαϊκές. Πίσω από κάθε ταμιακή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλετε ένα εφοριακό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν βάλετε ταμιακές παντού, θα πρέπει να έχουμε τόσους εφοριακούς για να γίνεται ο έλεγχος. Με τα άγρια αυτά φορολογικά μέτρα, είναι σαν να κατεβαίνουμε επί 6 συνεχείς μήνες μια σκάλα η οποία οδηγεί σε ακόμα πιο σκοτεινά υπόγεια. Διεθνείς μας συμμαχίες δοκιμάζονται, στρατηγικές επιλογές μας τίθενται σε δοκιμασία επίσης, και ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι οι συμπολίτες μας συχνά απορούν και για το ρόλο που έχει παίξει το ευρώ. Άρα λοιπόν έχουμε διάψευση ελπίδων που τόσο επιμελώς καλλιέργησαν οι ευρωλάγνοι επί χρόνια. Μας λένε ευρωσκεπτικιστές και εμείς λέμε ότι είμαστε ευρωευαίσθητοι, σε αντιδιαστολή με τους ευρωανέστητους προφανώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει τελικά όχι την προστασία των συνόρων μας, αλλά ούτε καν προστασία των πορτοφολιών μας από τους κερδοφόρους.
κερδοσκόπους, ξεσαλωμένους κερδοσκόπους. Κοιτάξτε, έχω θητεύσει για χρόνια δίπλα στο Γιάννη Μαρίνο, όταν ήταν ευρωβουλευτής. Ο Γιάννης Μαρίνος, λοιπόν, είχα την τιμή να είμαι συνεργάτης του και διδάχτηκα πολλά δίπλα του. Ένα από τα βασικά πράγματα που άκουγα πάντα ήταν να λέει ότι το ζήτημα της οικονομίας είναι εθνικό θέμα. Δεν χωρούν διαχωρισμοί στο ζήτημα της οικονομίας. Έχει απόλυτο δίκιο. Θυμάμαι τον αγώνα που έδινε ο τότε Υπουργός Οικονομίας, όταν ήταν την παραμονή να μπούμε στο ευρώ, στη συνεδριάση της Ευρωβουλής, το κλίμα που αντιμετώπισε, το πόσο του συμπαραστάθηκαν τότε οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι κοινοτικοί παράγοντες εκείνη την εποχή, επειδή σήμερα κάνουν τις ανυποψίες τους, ξέρανε ότι μπαίναμε στην ΟΝΕ και στο ευρώ με πολιτική απόφαση. Δηλαδή, σήμερα κάνουν τους έκπληκτους για τα στατιστικά στοιχεία, ενώ ξέραν ότι μπαίναμε με αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Και στις Βρυξέλλες το ξέραν και στο Βερολίνο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε μια χώρα οργής και απόγνωσης, όπως γράφει ο κύριος Δελαστίκ στο Έθνος και θα το καταθέσω. Είμαστε μια χώρα λοιπόν οργής και απόγνωσης, γιατί οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοράνε μάσκες, όπως πολύ σωστά λέει. Απ' την άλλη, κάνουμε και την αυτοκριτική μας φυσικά και η κυρία Μέρκελ και λοιποί, βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να μας ασκούν κριτική, γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Είμαστε οι παραγγέλλοντες και πληρώνοντες. Και μάλιστα πληρώνουμε και πολύ ακριβά την κυρία Μέρκελ και όλους τους υπόλοιπους, γιατί αγοράζουμε τα πάντα. Άρα ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Και έτσι, πριν αρχίσετε να βγάζετε τα μάτια σας με τη Νέα Δημοκρατία και να αυτοπυροβολήσετε στα πόδια, η μεν με την απογραφή, η δε με την καταγραφή, θα έπρεπε να έχετε ξεκαθαρίσει γιατί 60.000 νεκροί παίρνουν συντάξεις και ΕΚΑΣ. Αυτό γράφει το δημοσίευμα. Είναι μελέτη του κυρίου Λοβέρδου, επίσης θα την καταθέσω. Επίσης, θα έπρεπε να έχουμε ξεκαθαρίσει γιατί υπάρχουν αυτές οι απίστευτες κρατικές δαπάνες. Είναι δυνατόν να υπάρχει υπουργικό αυτοκίνητο το οποίο να αλλάζει λάστιχα και να πληρώνει ο κυρίαρχος λαός 8.000 ευρώ, προσέξτε, όχι 800 ευρώ, 8.000 ευρώ για λάστιχα σε ένα κρατικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί υπουργός. Εδώ είναι η απάντηση του κυρίου. Και να χρησιμοποιεί, λέει, από το πρατήριο καυσίμων της αστυνομίας 3.899 λίτρα μόλυβδης βενζίνης. Θα καταθέσω την απάντηση του κυρίου Βούγια σε ερώτηση που έκανα στη Βουλή. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Ο πολίτης πιστεύει ότι πρέπει ο κόσμος να νοικοκυρεύεται, να σταματάνε οι σπατάλες, όπως παραδείγματος χάρη το να κοστίζει ένα χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα 8 φορές περισσότερο από όσο στοιχίζει στη Γερμανία. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε φοβικά σύνδρομα. Είδατε εσείς την Ιρλανδία ή την κατεστραμμένη Ισλανδία να έχουν τέτοια χάλια διεθνώς και τέτοια εικόνα. Διερωτηθήκατε γιατί αυτός ο ρημαγδός είναι τόσο έντονος στην περίπτωση της Ελλάδας. Μήπως κάποιοι έχουν καλά γραφεία δημοσίων σχέσεων και η Ελλάδα επί χρόνια ακούει για τα περίφημα κρυφά κονδύλια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για τις δημόσιες σχέσεις της Ελλάδας. Οι Έλληνες, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε, είναι περήφανος λαός και δεν μπορούν να δέχονται προσβολές. Η Ελλάδα δεν επαιτεί. Η Ελλάδα μπορεί και απαιτεί. Ευχαριστώ τον κύριο Αϊβαλιώτη, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος για το λόγο, αλλά κύριε Βελόπουλε, μια ανακοίνωση προς το Σώμα. 19 Τρίτου 2010, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010 και ώρα 6 το απόγευμα, θα διεξαχθεί προημερησίας διατάξεως συζήτηση με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, με θέμα το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο. Για 3 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με το δημοσίευμα των Financial Times, προχθεσινό, ενός κορυφαίου Βρετανού αναλυτή, το ξέρετε φαντάζομαι, γιατί είστε γνώστη των αντικειμένων, του κύριου Σάμιουελ Μπρίταν, ο οποίος είναι και σερ, δεν είναι απλό όνομα. Ακούστε τι λέει ο λοιπόν για τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν χρειάζεται να κάνουν αυτά που τους λένε οι Γερμανοί. Αντιστάθηκαν στους Γερμανούς στο παρελθόν και μπορούν να το κάνουν και τώρα. Αν η Ελλάδα αφήσει την Ευρωζώνη, αυτό που θα συμβεί είναι ότι στην αρχή θα πρέπει να πληρώσει πολύ ψηλά επιτόκια στις παγκόσμιες αγορές μέχρι να σταθεροποιηθεί το νομισμά της. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα απ' όλα οι Γερμανοί, οι οποίοι θα υποστούν και τις δικές τους συνέπειες. Άρα λοιπόν το φοβικό σύνδρομο που μας διακατέχει, δυστυχώς, όχι την κυβέρνηση αλλά και τον ελληνικό λαό. Ο φόβος δηλαδή ότι θα φάμε σφαλιάρα και πάλι. Ο φόβος ότι εν πάση περιπτώσει θα μας τριμώξει. Πρέπει να σταματήσει. Και το λέω αυτό γιατί έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυσκολίες στο να αντιληφθεί ότι χρειάζεται ένα δικό της νομισματικό ταμείο. Βέβαια για να γίνει αυτό, και εδώ συμφωνώ μαζί σας, χρειάζονται 2 ή 3 χρόνια. Αυτό όμως που δεν είπατε είναι το εξής και είναι αναπόφευκτα πραγματικότητα. Ότι επειδή χαμογελάστε το λέω αυτό,
Και θέλω να με ακούσετε λίγο για το σενάριο της Λιμπερασιών. Στο σενάριο της Λιμπερασιών, κύριε Υπουργέ, σας δίνεται διέξοδος ώστε αφού η Γαλλία, η Γερμανία, η Αμερική, τα ξένα φαντς κερδοσκοπούν και εκβιάζουν, κύριε Υπουργέ, την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ρωτώ, δεν κερδοσκοπούν τα ξένα φαντς, κύριε Υπουργέ? Δεν εκβιάζουν την Ελλάδα, ναι ή όχι? Η αλήθεια είναι ότι έτσι είναι. Ήρθε λοιπόν η ώρα ο εκβιαζόμενος να γίνει εκβιαστής. Να τους εκβιάσουμε εμείς. Η Λιμπερασιών μας έδειξε τον δρόμο. Μπορείτε να κάνετε μερικές κινήσεις εκβιαστικές ώστε να τους καταλάβουν ότι δεν φοβόμαστε. Η λύση είναι αυτή που σας είπα. Το λέει η Λιμπερασιών. Τι λέει? Απλά για την Κίνα, για τα ομόλογα, να τα πουλήσουμε, να βγάλουμε κέρδος και εμείς. Αφού κερδοσκοπούν εις βάρος μας, μπορούμε και εμείς να κερδοσκοπήσουμε. Επίσης, το λαϊκό ομόλογο, όπως το είπα εγώ, μπορεί να γίνει, κύριε Υπουργέ. Να αναγκάσουμε τους πλουσίους με ένα πλαφόν χρηματικό για να μην έχουμε προβλήματα ελληνικές. 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια ευρώ. Ομόλογο για τους πλουσίους. Να το αγοράσουν. Και θα σας φύγει και ο πόνος. Θέλω να πιστέψετε με, γιατί όντως το βάρος είναι τεράστιο. Είστε από τους λίγους υπουργούς, και το λέω αυτό, ο οποίος νυχθημερών τρέχει για να μπαλώσει τα σημάζευτα. Και αυτό είναι προς τιμήν σας. Αλλά ακούστε λίγο συγκεκριμένες προτάσεις που σας κάνουμε. Δεν λέω για την οικοδομή. Πετρέλαια και ορυκτά. Είναι ένας μύθος. Κατά άλλους. Κατά καθηγητές πανεπιστημίων όπως ο Φόσκολος, ο Ζελελίδης, ο Παπαγεωργίου, ο κ. Βεπονής, είναι μια πραγματικότητα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να κάνουμε στρατηγική συμμαχία ή συμφωνία με κάποιους συγκεκριμένους για να κάνουμε το αυτονόητο. Να κερδίσουμε αυτό που υπάρχει και δεν κερδίσουμε. Και να πω και το εξής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ? Έχετε δει στον κόσμο εσείς πολιτική ένωση δίχως επιβολή? Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός, ο οποίος έχει χώρες με διαφορετικά συγκρόμενα συμφέροντα, όταν δεν έχει δικό της στρατό για να επιβάλλει την πολιτική της βούληση, όταν δεν έχει ενιαία νομισματική πολιτική σοβαρή στηρίξεως κάποιων περιφερειών, μην περιμένετε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα έτσι. Άρα λοιπόν, μαθηματικά και με βάση τη λογική, οδηγούμεθα στη σκέψη ότι μπορεί να διαλυθεί, το τονίζω αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να αποσυνθεθεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς στρατό, χωρίς πολιτική βούληση και κυρίως χωρίς στρατηγική, δεν μπορεί να υπάρχει Ευρώπη. Και για να μην πιέσει και ο χρόνος, θα πω αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κ. Ευαλιώτης. Είμαστε πελάτες, κύριε Υπουργέ. Πελάτες. Κάτι Λέοπαρτ, έτσι κάτι Siemens, κάτι Hofkirt, κάτι Δρόμοι. Είμαστε πελάτες των κυρίων. Και ο πελάτης έχει δίκιο. Όταν πληρώνω, έστω και αν είναι δανεικά δικά σου, και σου δίνω και τόκο, αλλά σου δίνω και πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω, έχω κάποια δίκαια. Αυτό το αναφέρω για τη Γερμανία. Και θα σας πω και ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς κάνουμε χρήματα. Μόνο σε γαλακτοκομικά προϊόντα και σε κρέας η Ελλάδα πανά 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγή εναλλάγματος για να κάνω εισαγωγή από δια δανεία. 5,5 δις. Επί 20 χρόνια είναι 120 δις. Μην λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα κέρδισε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χάσει κιόλας, κύριε Υπουργέ. Έχει σκοτωθεί, έχει πεθάνει και η τροφική παραγωγή και η αγροτική παραγωγή. Και εμείς κάνουμε εισαγωγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κλείνω εδώ λέγοντας το εξής. Θέλω μια απάντηση. Στα 25 δις που θα πάρει η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, πόσα θα μπουν στα ταμεία μας και πόσα θα φύγουν σε τόκους? Είναι σημαντικό να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. 25 δις θέλω να πάρουμε. Πόσα θα μείνουν στο ταμείο του Υπουργείου σας? Γιατί εδώ το καταλάβει ο Έλληνας. Ότι τα περισσότερα χρήματα δίνονται σε τόκους. Στου τοκογλύφου που έχουν πιει το αίμα τη Ελλάδο, είτε ξένα φαντ είτε μεγαλοτράπεζε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα το ξαναπάω ακόμη μια φορά. Εμεί ω λαϊκό ορθόδοξο με τον πρόεδρό μα είμαστε, κύριε Υπουργέ μου, οπαδοί τη γροθιά. Ενωμένοι ω Έλληνε μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν είμαστε οπαδοί του δαχτύλου. Το δάχτυλο είναι αδύναμο. Η γροθιά είναι δυνατή. Ευχαριστώ τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριο Αστέριο Ροντούλη έχει το λόγο. Κύριε Ροντούλη, θέλω έμπειρος κοινοβουλευτικός να καταπλήξετε για το χρόνο, τρίλεπτο, και σαν λουπ Θεσσαλός που είστε, να απευθύνεστε στο Προεδρείο και όχι στο πρόσωπο του Υπουργού, για να θυμόμαστε πώς λειτουργεί ο κανονισμός της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να θέσω το ζήτημα του κατοχικού δανείου της Γερμανίας, το οποίο είναι κάτι το διαφορετικό από το ζήτημα των αποζημιώσεων που χρωστάει η Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν να μείνω μόνο στα του κατοχικού δανείου. Να πω λοιπόν ότι το 1995 ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε επισήμως το ζήτημα του κατοχικού δανείου, της επιστροφής του κατοχικού δανείου στη Γερμανία. Μιλάμε για ένα ποσό 16, 17, 18, δεν μπορώ να είμαι ακριβής.
δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ναι. Συνεπώς, το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή ετέθη με επίσημη ρηματική διακίνωση από το 1995 εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τεθεί μετεπιτάσεως τώρα το ζήτημα αυτό. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή όταν υπάρχει αυτή η ένταση σε επίπεδο κοινής γνώμης μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά επουδενή δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε το δικαίωμα της επιστροφής του κατοχικού δανείου. Και θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το ζήτημα αυτό της επιστροφής του κατοχικού δανείου μπορεί να λάβει τη μορφή συμψηφισμού. Η εταίρα πλευρά δεν επιθυμεί να αποδώσει άμεσα ζεστό χρήμα. Πώς μπορεί να γίνει ο συμψηφισμός αυτός? Μπορεί να γίνει εάν αναλάβει η γερμανική πλευρά την υποχρέωση να δημιουργηθούν κάποιες υποδομές ή να εξυγχρονιστούν κάποιες υποδομές στη χώρα μας, να χαριστεί, να διαγραφεί μέρος του δημοσίου χρέους της χώρας προς τη Γερμανία, κάτι που θα είναι μάνα εξ ουρανού, ή και να χρηματοδοτηθεί τμήμα από τη Γερμανία των εξοπλισμών της Ελλάδος. Έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει ψηφιστικά. Όμως, θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να θέτουμε το ζήτημα αυτό με τον τόνο που θα πρέπει να το θέτουμε και για διπλωματικούς λόγους. Μπορεί η ελληνική πλευρά να το χρησιμοποιήσει ως άξονα επί οποίου θα ισορροπήσουν οι ελληνογερμανικές σχέσεις. Αν θέλετε, θα είναι ένας μοχλός γεωπολιτικής πίεσης της Ελλάδας, προκειμένου η μικρή Ελλάδα, ο μικρός εταίρος, να μην συνεχίζει να τρώει κλωτσές από το μεγάλο γίγαντα. Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω μόνο στα πρακτικά την επιστολή που έλαβε ένας συμπατριώτης μας, ένας Έλληνας, ονόματι Αστέριος Καραγιάννης, κύριε Υπουργέ, όταν από το 1976 ζητούσε αποζημιώσεις από το γερμανικό δημόσιο. Αναγιγνώσκω μία παράγραφο, κύριε Πρόεδρε, με την ανοχή σας και το καταθέτω στα πρακτικά. Το απαντάνε οι Γερμανοί για το ζήτημα των αποζημιώσεων τώρα, ότι ισχύει το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Συμβάσεως του Λονδίνου της 27ης Φεβρουαρίου 1953 περί γερμανικών οφειλών στο εξωτερικό, στην οποία σύμβαση προσεχώρησε και η Ελλάδα και σύμφωνα με την οποία η εξέταση όλων των απαιτήσεων που πηγάζουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προς το παρόν αναβληθεί. Άρα αναγνωρίζει και η Γερμανία εδώ, το γερμανικό δημόσιο, ότι είναι ενισχύει, αναβλήθηκαν μεν, αλλά ενισχύει δε οι γερμανικές αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν στην ελληνική πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να το καταθέσω απλώς στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροντούλη, και επειδή έχετε ο λίγον χιούμορ στη σοβαρότητα της κατάστασης, θα πω ότι μπορείτε να πάτε και στο Βασιλέα Όθωνα, να φτάσετε στους Βόζεμπερκ και στη Φρεδερίκη και θα βρεθεί άκρη και σε αυτά. Το λόγο έχει ο βουλευτής Μαγνησίας, ο κύριος Παύλος Μαρκάκης. 3 λεπτά ακριβώς, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών και τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει το θέμα το οικονομικό της Ελλάδος, προσπαθώντας να βγάλει τη χώρα μας από την κρίση αυτή. Και είπε στην ομιλία του ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Πρέπει όμως, επειδή το θέμα της αξιοπιστίας, κύριε Υπουργέ, δεν είναι θέμα ένα οικονομικό μέγεθος, πιστεύω ότι τα μέτρα που πήρατε, που θα πάρετε, ή εν πάση περιπτώσει οι διαβεβαιώσεις που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επαρκείς. Άρα λοιπόν, στο θέμα της αξιοπιστίας πρέπει να βάλετε ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια μέτρα για να πείσουμε τους Ευρωπαίους για την αξιοπιστία μας. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό. Και επειδή η ερώτησή μας έχει και μια άλλη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, στην οποία βέβαια δεν είσαστε αρμόδιος να απαντήσετε, θα ήθελα όμως την άποψή σας και τη γνώμη σας, σαν απλό πολίτη, σαν ένα κορυφαίο
ιδιωτικό παράγοντα. Τη δικιά σας γνώμη, τι επιπτώσεις έχει η δεσμενή οικονομική θέση της Ελλάδος στα θέματα τα εθνικά. Διότι καμιά φορά παίρνουμε απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, από τους υπουργούς εθνικής οικονομίας, και από εκεί οι απαντήσεις είναι στημένες, στυλιζαρισμένες, και καμιά φορά δεν λένε και την αλήθεια. Περιμένουμε λοιπόν από εσάς, θέλουμε τη γνώμη σας, έτσι απλά να μας το πείτε, αν οι δυσκολίες της οικονομικής κατάστασης της χώρας επηρεάζουν τα εθνικά μας θέματα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είδαμε και κανένα όφελος όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων μας. Όλο το μεγάλο θαλάσσιο μέτωπο της Ελλάδος είναι ένα ξέφραγο γαμπέλι. Δεν είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εγγυηθεί ούτε τα σύνορα, ούτε να τα διαφυλάξει. Έχουμε το πρόβλημα με τα Σκόπια. Θέλουν ντε και καλά να βάλουν το κρατήδιο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας σεβαστούν λοιπόν την άποψη της Ελλάδος. Δεν πιστεύω βέβαια να προσχωρήσει στην άποψή μας ότι δεν δεχόμαστε διπλή ονομοσία, αλλά να δούμε με ποιες προϋποθέσεις θα μπει αυτή η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν μπορεί να μπει. Έχουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλει την Τουρκία σαν κράτος μέλος. Δεν είναι δυνατό όμως μια Τουρκία που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Κύπρου, τις συνθήκες που έχει υπογράψει, να μην μπορεί να επαναπατρίζονται οι λαθρομετανάστες και να θέλει να μπει σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν αυτές τις διαβεβαιώσεις να τις ακούσουμε από το στόμα σας και να μας πείσετε ότι δεν έχουμε χάσει τόσο μεγάλο τμήμα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, ώστε να μην μπορούμε να υπερασπιστούμε στοιχειοδός τα εθνικά μας συμφέροντα. Μπράβο, κύριε Μαρκάκη. Τελευταίος ομιλητής της επερώτησης, ο κύριος Άγγελος Κολοκοτρώνης. Α, έχουμε και τον κύριο Χρυσανθακόπουλο, βεβαίως. Πρώτελευταίος, λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε Χρυσανθακόπουλο, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Νομός Αχαΐας. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, όταν βλέπουμε τις ΗΠΑ, μόνο για αυτή τη χρονιά, να κόβουν φτηνό χαρτί το οποίο του δίνουν αξία ονομαστική και αριθμητική.